Βρισκόμαστε στο σημείο του Σταυρού, καθώς ανεβαίνουμε στην κορυφή του Άθωνα, αγαπητά μου αδέλφια. Όπως βλέπετε, εδώ κάνουμε την πρώτη στάση. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και πηγή, έτσι για να πίνει το νεράκι. Εδώ είναι η αδέλφια Χριστό από τη Θεσσαλονίκη. Ε, από τη Θεσσαλονίκη. Τα Καρντάσια εδώ. Παρατηρήστε τώρα ο άλλος πως κατεβαίνει. Τα πόδια του κοιτάξτε. Αυτό είπα. Πού είναι τα παπούτσια? Είναι μα. Ξυπόλυτος εδώ. Ανεβαίνει. Ένα φάνο για να δείξουμε πόσο πιστοί υπάρχουν, πόσο δύναμη στην πίστη έχουν οι άνθρωποι. Από τη γιούτ καραβάν, παγαράμ, παμπαλχάμ. Εδώ αγαπητά μου αδέλφια, ανεβαίνουμε πάνω στην κορυφή με τον πολύ αγαπητό μας πατέρα εδώ, τον ασκητή Ερημίτη, που χάρη σε αυτό να έχουμε μάθει πολλά σημεία εδώ στην έρημο του Αγίου Όρους. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ και προχωράμε, όπως βλέπετε, προχωράμε. Εδώ βρήκαμε και προσκυνητές από την Ελλάδα. Εδώ η ελληνική φωνή, γιατί μέχρι τώρα είναι σπάνια ακουγόντουσαν πάντως ελληνική λέξη. Τώρα εσάς, μετά από πολλή ώρα, συναντήσαμε. Είσαστε από ποιο μέρος είσαστε? Α, είσαστε όλοι από το βόρειο μπλοκ, δηλαδή, της Ελλάδας. Έτσι. Άντε, καλή συνέχεια να έχετε. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ. Ναι, ήρθε. Δαβίδ, ήρθε, ναι. Ήρθε, Δαβίδ. Θα το δω. Άλλιο, Δαβίδ, σε ούτωρα с нами, μη γαβόζιμο за Σερβίου. Α, вместе приехал? Да, врачаешь назад. Πήγε σε Τσάινα, да? Κίνα, Τσάινα, Δαβίδ. Κίταϊ, ναι, Κίταϊ. Δαβίδ, Κιτάισκι. Κιτάισκι, ναι. Σανγκάισκι. Ο Δαβίδ. Πού? Θα έρθουν να μείνουν, ναι. Υπάρχει ένα παιδί που μου έχει στείλει για τον Μύρο εκεί που... Τώρα με το ρώτησα, ξέρει αυτός αυτόν τον γερέα. Ναι. Πώς μάλλον τα μουλάρια για νερό. Όπω και τα τρία μαζί. Άρη, βγάλω το λίγο να χωράνε και τα τρία. Κλωτσάνε. Όχι, για να πιούνε. Α, δεν φτάνει, ναι. Αλλά δεν φτάνει να γεμίσει. Βάλ το τέρμα. Ας περιμένουν. Ας κάνουμε υπομονή.
Άρη! Βγάλ' το λίγο το σκηνή να φτάσει. Άρης, έχουμε και αυτά ονόματα. Ναι. Πω, τι είναι το νερό, πω. Μέχρι τα μουλάρια τρελαίνονται. Χωρίς νερό δεν υπάρχει. Δεν ζει κανένας χωρίς νερό. Εδώ. Είμαστε. Εδώ Βορονίδη, εδώ πέρα. Πάμε να κατακτήσουμε την κορυφή. Πω. Ωραία είναι. Τα μουλάρια ανεβαίνουν πάνω. Τώρα είμαστε περίπου στα 1100-1200, κάπου εκεί. Φτάνουμε ακόμα, 900 μέτρα. Εδώ. Α, 400 μέτρα είναι μέχρι την Παναίτσα. Για κάτι λέει εδώ πέρα, για να δούμε. Έχει, τι λέει. Αθών, πήγε κορυφή του Άθωνα, 140... Α, όχι, 1 ώρα και 40 μίνουτ. Αυτό με τι ταχύτητα προσγγίζουμε. Και λέγαμε πότε θα φτάσουμε στην κορυφή. Πότε θα έρθει αυτό. Και αυτό που μας έλεγε ο γέροντας Φλάσιος, ποτέ μην κοιτάξει και την κορυφή και την κορυφή. Το μπουλάρι. Απλά δεν έχουν κουδούνι, γιατί σε κάποιον αρέσουν τα κουδούνια. Έβγα λίγο. Έτοιμα είναι. Εδώ ο πατέρα Βασίλειος μαζεύει αγιορίτικη εδώ, αυθονίτικη ρίγανη. Όπα. Κοίτα μη μας κατέβει το μολάρι κάτω τώρα. Όχι, δεν είναι όλα, αυτά εδώ είναι. Πάμε μαζί μας. Αγιορίτικη ρίγανη σαν. Έτσι. 1300 μέτρα. Είμαστε, έχουμε ανέβει εδώ, κοντεύουμε. Παναγία. Έτσι θα φτιάξουμε καμιά σαλάτα με ρίγανη εδώ. Βουνίσια. Θα βάλουμε τέτοιο, Νικόλαε. Ναι. Θα βάλουμε στα ψάρια αύριο. Ναι. Σαλάτα αν έχουμε. Καμιά ντομάτα δεν πήραμε. Δεν πειράζει. Εδώ κοιτάξτε τα μονοπάτια εδώ. Ωραία. Τώρα. Εδώ. Είμαστε εδώ στο δρόμο της κορυφής. Εδώ ο πατέρας ασκητής, ερημίτης. Τι μαζεύει εδώ? Ρίγανε, αγιορίτη και ρίγανε στα 1300 μέτρα. Κοιτάξτε πόσο και μυρωδιά χτυπάει μέχρι εδώ. Φοβερή μυρωδιά. Έτσι αγαπητά μου αδέλφια, αγιορίτη και ρίγανε. Πάνω στα βουνά. Ρίγανε. Ναι. Και μυρίζει, ναι. Πολύ ευρύο ρίγανε εδώ. Έχουμε και άλλους αδελφούς που ανεβαίνουν. Όμως, πολύ ο κόμος. Εδώ. Πάω ρε πάτε. Από πού είσαι? Εγώ. Ναι. Από Ρωσία. Α, δεν είσαι από εδώ. Έλληνας του Πόντου. Α, Έλληνο. Έλληνας του Πόντου, μέσα έξω, Έλληνας, νήσιος. Το DNA, το σώμα, το αίμα, μέσα το μυαλό. Όλα. Ναι. Κορυφή του Άθωνα. Κοιτάξτε, εδώ είναι η εκκλησία της Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Εδώ είναι η Παναίτσα. Κοιτάξτε πόσο προσκυνητές υπάρχουν εδώ. Όλο το βουνό γεμάτο με προσκυνητές. Κοιτάξτε από εδώ, αγαπητά μου αδέλφια.
τι γίνεται σήμερα. Όλοι ήρθαν για την αγρυπνία που είναι η γιορτή της μεταμορφώσεως ο Κύρος. Εδώ είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Εδώ ανεβαίνουν οι προσκυνητές συνέχεια. Η Αγγευλούδια, αγαπητά μου αδέρφε. Η Αγγευλούδια. Να είστε όλοι καλά και ο Θεός να μας δίνει. Εμείς συνεχίζουμε. Η Αγγευλούδια. Ναι. Καρμήλιο όρος και... Έχει ένα κλεισάκι πάνω, το προφήτη Ηλία. Αχα. Ωραία. Παιχνιδιάριδες. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στην Παναγία. Εδώ είναι ο χώρος που ξεκουράζονται οι προσκυνητές καθώς ανεβαίνουν στο βουνό, εδώ στην κορυφή του Άθωνα που βλέπετε εκεί πέρα. Είναι περίπου 500 μέτρα ακόμα για την κορυφή. Εδώ και τα μουλάρια τώρα κάνουν σβούρες εδώ, ξεκουράζονται. Василий, из Келии. Мы были знаешь? Были туда, не берите, а? Климея, Климея, Келия. Ε, ο άλλος με το σαμάρι, κοίτα. Δεν μπορεί. Thank you.
Πρέπει να είναι Ουκρανία αυτή. Αγαπητά μου αδέλφια, βρισκόμαστε στην Παναγία, 500 μέτρα πριν την κορυφή. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Φαίνεται εδώ το δεύτερο και το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Και εδώ βλέπετε ο κόσμος κατεβαίνει τώρα από την κορυφή. Τρώνε χαρπούζια. Τα μουλάρια εδώ, κοιτάξτε με τι όρεξη τρώνε στην κορυφή. Ο Πάτερ Βασίλειος εδώ ποτίζει τα μολάρια με τα δύο. Έχει και δύο βοηθούς εδώ τον που τον βοηθάνε. Κοιτάξτε εδώ, είμαστε στο βουνό του Άθωνα. Έχει μάθει και τα ονόματά τους. Έλα.
Παρά το Ζαπόνι. Παρά το Ζαπόνι, κρίση παρά το Ζαπόνι. Αγαπητά μου αδέλφια, βρίσκομαι τώρα περίπου στα 1700 μέτρα μέχρι την κορυφή. Την κορυφή τη βλέπετε πάνω εκεί πέρα, ακριβώς από πάνω μου είναι, εδώ 300 μέτρα υψόμετρο, έτσι σαν περπάτημα είναι παραπάνω, γιατί κάνει ζιγζάκ ο δρόμος. Ιαν και βλουιαν σε όλον τον κόσμο είναι δύσκολο, αλλά όταν υπάρχει αγάπη στην πίστη, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Να είστε όλοι καλά. Απεριήγραπτη ομορφιά να βλέπεις από τα 1900 μέτρα το παράδεισο από κάτω. Εδώ είναι η Παναγιά. Βλέπετε από κάτω είναι εδώ. Εδώ κάναμε διανυκτέρευση σήμερα. Είχε πάρα πολύ κόσμο λόγω πανήγυρης της μεταμορφώσεως. Σωτήρος που είναι πίσω μου, ακριβώς πάνω εκεί βλέπετε, είναι η κορυφή του Άθωνα στα 2033 μέτρα, γερό βουνό. Ανάβαση στην κορυφή του Άθωνα, αγαπητά μου αδέρφια. Απέραντη ομορφιά, επίγειος, παράδεισος. Το περιβόλι της Παναγίας, αγαπητά μου αδέρφια. Ιαν, ευλογία, μακροζωγία και καλόν καρδία. Ακριβώς από πάνω μου βλέπετε και την εκκλησία μεταμορφώσεως Σωτήρος, βρίσκεται και στην κορυφή του Άθωνα, το οποίο έχει μένει λιγότερο από 100 μέτρα για να φτάσω στο προορισμό μου. Να είστε πάντα καλά. Ιαν και βλουιαν, αγαπητά μου αδέλφια. Ιαν και βλουιαν. Αγαπητά μου αδέλφια, θα σου πω τώρα με δύο λόγια το προσκυνηματικό αυτό το ταξίδι. Κοιτάξτε από πίσω μου, είναι μεταμορφώσεως Σωτήρος, η εκκλησία που βρίσκεται πάνω στην κορυφή. Κοιτάξτε σε ποιο υψόμετρο βρίσκομαι εγώ, στα 1900 και κάτι. Εδώ βλέπετε, μάλλον δεν βλέπετε, η Παναγία είναι δεξιά εκεί στο βράχο. Φύγαμε σήμερα και είχε πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 600 άτομα. Οπότε εμείς δεν ανεβήκαμε στην κορυφή, ανεβαίνουμε σήμερα, γιατί χτες ήταν γεμάτο κόσμο. Λοιπόν, Ιαν και βλουιαν, μακροζωγίαν και καλόν καρδίαν σε όλον τον κόσμο.